got on the phone and called the girl, said we need them with curly pearls. Κύριε Αποστολόπουλε, μην το πάρετε προσωπικά. Έτσι είναι η Ελένη όταν αγγίζει τα παιδιά της. Και πριν από κάποια χρόνια, όταν η καλή της φίλη τότε, Δέσποινα Βανδύ, είχε πει κάτι παρόμοιο, ποιος είδε την Ελένη και δεν τη φοβήθηκε. Κοντζάμ φιλία χάλασε. Αν μείνω έγκυος, δεν πρόκειται να μου ανέβουν τα νούμερα τηλεθέασης. Τα ρεζερβέ δεν θα ανέβουν. Το χαχά το λέει Δέσποινα, όχι εγώ. Γιατί να είναι καρφί αυτό, ρε Άρη, για πες μου. Εγώ θα σου πω αμέσως. Τώρα τα έπαιρνες, για λέγε. Γιατί ρε παιδιά, εντάξει, και δεν με φαντάζομαι για αυτό το λέει. Γιατί στη ζωή μιας τηλεπαρουσιάστριας, εάν μείνει έγκυος και ο κόσμος και οι γυναίκες, ειδικά το γυναικείο κοινό, τη βλέπουν να φουσκώνει η κυλίτσα της, με κάποιο τρόπο ταυτίζονται μαζί της, ζουν μαζί της, ζουν την εξέλιξη μιας εννιάμινης περίοδου και περιμένουν να γεννηθεί αυτό το μωρό. Η Δέσποινα υπονοεί ότι αν το κάνει μια τηλεπαρουσιάστρια, τα νούμερα ανεβαίνουν, ενώ αν το κάνει μια τραγουδίστρια, μάλλον εις βάρος της θα είναι, γιατί δεν πρόκειται να ανέβουν τα ρεζερβέ. Εγώ πάντως δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια γυναίκα που ήθελε πάρα πολύ να γίνει μάνα και έγινε μάνα, μπορεί να συσσαγωγικά ηρωνεύεται την όποια άλλη μάνα θέλει να γίνει μάνα και μπορεί να της κουλήσουν την ταμπέλα, το κάνει για να κάνει νούμερα. Αυτά δεν μου αρέσει να τα ακούω. Και να ανεβαίνουνε, δεν κάνεις παιδί, δεν περνάς τον κόσμο τις ταλαιπωρίες, δεν σου αλλάζουν τα φώτα οι αγωνίες. Για να κάνεις παιδί, για να κάνεις νούμερα. Αυτά είναι γελοιότητες. Ναι, νομίζω όμως ότι εννοεί. Αυτά είναι γελοιότητες. Μοίρα... Και να επηρεάζεται θετικά σε μια παρουσιάστρια, δεν το λες όταν είσαι μάνα, νομίζω εγώ, διότι ο πρώτος σκοπός που έχει μια γυναίκα όταν αποκτάει ένα παιδί είναι ότι το θέλει πάρα πολύ. Βέβαια, είναι να νιώσει τη μητρότητα. Βέβαια. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Τώρα, αν αυτό σου φέρει και πέντε άλλα καλά, έχει καλώς. Αλλά δεν νομίζω ότι. Καμία μάνα ξεκινάει να γίνει μάνα για να κάνει επιτυχία στη δουλειά της, στην όποια δουλειά. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.